Απίστευτο αυτό που γίνεται στα μάλια. Έζησαν στιγμές τρόμου, βυθίστηκαν στις λάσπες, στις καταστροφές και στην απόγνωση από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2020, ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα, ενώ με έκπληξη πληροφορήθηκαν ότι θα αποζημιωθούν τελικά στο 30% της εκτιμηθήσας αξίας. Ο λόγος για τους επιχειρηματίες στους Δήμους Χερσονήσου και Μινώα Παιδιάδας, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς την κυβέρνηση την ώρα που το ύψος της αποζημίωσης σε άλλες περιοχές της χώρας μας ανέρχεται στο 55%. Πάλι η Κρήτη πληρώνει το όλο το μάρμαρο, ενώ δεν έχει αποζημιωθεί τίποτα. Μαθαίνουμε τώρα τελευταία ότι έχει μειωθεί στο 30% η αποζημίωση που πρέπει να λάβουν όλοι οι πληγέντες. Ο κόσμος πραγματικά βρίσκεται σε μια απόγνωση. Είναι αναστατωμένος, είναι εκνευρισμένος, δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, τι να κάνει, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να δώσουμε καμία εξήγηση. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο γιατί είναι εντελώς άδικο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Έπρεπε να μας καταλάβουν περισσότερο. Γιατί περάσαμε μεγάλη ταλαιπωρία, η ζημιά δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που περάσαμε. Οι λάσπες έφτασαν από εδώ και ένα χιλιόμετρο κάτω μέχρι Τέρμα Παραγιακό. Δηλαδή πήγησαν πολλά διαμερίσματα, εστιατόρια, σπίτια, ήταν όντως οι ζημίες μεγάλες. Δηλαδή καταστράφηκαν ριζικά ισόγεια, υπόγεια, ημιυπόγεια. Πολλοί κόσμος έβαλε και από την τσέπη του λεφτά, ή δανειστήκανε και 2 χρόνια τώρα έχουμε δουλέψει μισές σεζόν. Για αδικία έκανε λόγο και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο οποίος προσδοκούσε σε αυξημένο ποσοστό αποζημίωσης άνω του 60%. Γιατί πολλοί επιχειρηματίες και το εισπράξαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά και το εισπράττουμε καθημερινά, οι ζημιές τους ήταν τέτοιου μεγέθους που πολλές επιχειρήσεις δεν άνοιξαν. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το 30% είναι πάρα πολύ λίγο. Θεωρώ ότι το νησί μας και οι επιχειρηματίες είναι ρηγμένοι. Καταστράφηκαν κτίρια, επιχειρήσεις, οικογένειες, νοικοκυριά. Ήταν μεγάλες οι καταστροφές. Έλληνες είμαστε και εμείς. Ζητάμε ό,τι αναλογεί σε όλη την Ελλάδα να έχουμε και εμείς. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις ζορίζονται πάρα πολύ για να επιβιώσουν. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Εσείς τι ζημιά έχετε πάθει, έχετε υπολογίσει? Ήταν γύρω στις 25.000 ευρώ. Για άνηση μεταχείριση των επιχειρήσεων της Κρήτης έκανε λόγο ο βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Άδικη και άνηση μεταχείριση της Κρήτης σε πολλά θέματα. Ακόμα όμως και στις φυσικές καταστροφές. Οι πλημμυροπαθείς του 2020 περίμεναν 1 χρόνο για να οριοθετηθεί η περιοχή που χτυπήθηκε από τις πλημμύρες και πριν μερικές μέρες με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η απόφαση για την αποζημίωση κατεβάζει το ποσοστό αποζημίωση στο 30%. Κατέθεσα ερώτηση και ζητώ την άμεση τροποποίηση της απόφασης ούτως ώστε το 30% να γίνει τουλάχιστον 55% που είναι για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Καλούνται οι επιχειρηματίες των περιοχών που προαναφέραμε εντός προθεσμίας ενός μήνα να καταθέσουν κάποια δικαιολογητικά και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 800 επιχειρήσεις επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2020 στους Δήμους Χερσονήσου και Μινώα Παιδιάδας, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Να αυξηθεί το ύψος της αποζημίωσης διεκδικούν πληγέντες επιχειρηματίες.